Όχι, πιο κουδουνάκι τα κερατάκια. Διαβολάκι. Διαβολάκι, παιδιά. Διότι δεν ξέρω, μάθατε τι έγινε χθες. Στην εκπομπή της Ντορέτα στο Πανόραμα, ο Βασάλος με την Ευρυδίκη βλέμμα δεν αντάλλαξαν. Πολύ στην τζίτα η Ευρυδίκη. Σχεδόν θυμωμένη. Χώρισαν. Πάμε να δούμε. Μην με κοιτάς έτσι. Καλή, αλήθεια. Να, θα το δούμε. Θα το δούμε. Τι γιατί να χωρίσουν οι άνθρωποι, είναι μαζί και χωρίζουν κάποιοι. Είσαι δαιμονία. Επειδή εσένα σου αρέσει ο Βασάλος. Πάρα πολύ, ναι. Θέλεις να... δηλαδή, όχι, δεν θέλω να χωρίσουν, αλλά εγώ το έβαλα τα βάλα κερατάκια. Κώστα μου, τι έχεις. Όχι, περιμένω να δω γιατί λέμε ναι, πάμε να το δούμε, γιατί θα μου πείτε κι εσείς. Τι έπαθες. Εντάξει, δαιμονία. Θέλω όμως να μου σχολιάσει και αγωνιστικά τα πράγματα πώς είναι φέτος. Mm-hmm. Με τον Κωνσταντίνο και την Ευρυδίκη τα έχουμε πει πολλές φορές και μιλάμε πολύ για το αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμή στο παιχνίδι αυτό είναι το πιο έτσι προβεβλημένο. Να ξεκινήσουμε. Έχετε να πείτε κάτι πριν ξεκινήσουμε. Τίποτα. Θα κάνουμε τα πάντα εδώ πέρα, θα τα αναλύσουμε. Εσύ, παιδί μου, έχεις βγάλει μια κόλλα χαρτί να σε μειώσει. Έχω... Έχουμε τεστάκι σήμερα. Το παιδί είναι. Επιστήμονα. Είναι τη στατιστική σου. Βέβαια. Και ήταν και μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια, έτσι. Είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει. Του έχει μείνει. Του έχει μείνει. Ευρυδίκη, τι γίνεται. Όλα καλά, εσύ τώρα τα δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο μας βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με την κουβέντα που έκανε ο Σάκης με τους παίκτες λίγο πριν το αγώνισμα. Βοήθησαν πολύ του τώρα. Έλα, δικό σου! Η Ευρυδίκη. Δικό σου! Λίγο, λίγο! Έλα, πάμε! Ανούρα! Δεν ξέρουμε όμως αν έγινε κάτι μεταξύ τους. Δηλαδή, δεν φάνηκε ότι δεν είναι, του είπε κάτι. Κοίτα, υπήρχε μια ψύχρα. Την ένιωσε, δηλαδή εγώ λίγο ρίγησα. Αυτό που ξέρουμε, ότι τα site χρονομετρήσανε. Μα πού είδαμε ότι η Ευρυδίκη ήταν ψυχραμένη με το Βασάλο. Καλά, εσύ για να με μπορεί κάτι άλλο να πει. Όπως είναι ο Τσούρος τώρα. Ναι, έχει νεύρα. Έχω την εντύπωση. Μα ναι, έχω νεύρα, γιατί πού είδαμε ότι τη λέμε ότι χώρισαν κιόλα. Καλά, δεν είπαμε ότι χώρισαν. Έκανα μια πλακίτσα με τα κερατάκια στο κεφάλι μου. Όπως και να έχει, πάντως Κλεοπάτρα, θεωρώ εγώ και πείτε μου αν διαφωνείτε. Πρόσεχε, τι θα πει. Πρόσεχε, μην πει ότι θε το Βασάλο, θα σου σκοτώσει. Όχι καθόλου. Πάντως, όπως και να έχει, είσαι επαγγελματίας και καλείς εκείνη την ώρα να είσαι εντάξει. Δεν χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είσαι καλά. Πάντως, τα sites χρονομετρήσανε. Ναι, επαγγελματίες είμαστε, όχι ρομπότ. Τα sites χρονομετρήσανε και πάνε 15 λεπτά. Όταν είσαι, σέβεσαι και το κοινό που σε παρακολουθεί. 15 λεπτά αμηχανία. Τι γράψανε. Ότι υπήρχε πολύ μεγάλη αμηχανία, ότι κάτι έγινε ανάμεσά τους, υπάρχει έτσι μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Πάντως, εγώ από αυτό που είδα και αυτό που τέλος πάντων όλοι παρακολουθήσαμε. Δεν φάνηκε να έχει γίνει κάτι μεταξύ τους. Δηλαδή λοιπόν, δεν υπήρξε μια μπιχτή, ένα εγωνόμενο. Το ότι ήταν λίγο εκείνη την ώρα προβληματισμένη και ίσως αυτό μπορεί και κάτι να συνδέει. Κοίτα να δεις τώρα πώς το συνδέουν όλοι, έτσι. Είπανε ότι την Παρασκευή ο Βασάλος πήγε στο dancing στην αρχή και μετά έφυγε. Και μετά γλεντοκοπούσε μόνος με φίλους. Δηλαδή ανέβαζε Insta stories, μια με τον Καράμια με τον και πάει αλλού. Αφού η Ευρυδίκη χόρευε, τι να έκανε, να πήγαινε να φύγει το dancing, να πήγαινε με τον Βασάλο. Μέχρι τα